Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να συνδεθούμε, να δούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, αφενός, και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Γεια σας, Υπουργέ μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Συρίγο. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Σαρακιώτης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Και η Ευαγγελία Ηλιακούλη. Καλημέρα σας. Από το ΠΑΣΟΚ. Μπήκε μέσα και λέει Θεσσαλία δεν υπάρχει. Και από την πολύπαθη Θεσσαλία, η κυρία Ηλιακούλη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υγειονομική βόμβα, χιλιάδες άστεγοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι χωρίς φάρμακα, σπίτια δεν υπάρχουν, έπιπλα δεν υπάρχουν, ζώα δεν υπάρχουν, φυτά δεν υπάρχουν, κρανίου τόπος. Ναι. Αν αυτό το πράγμα νομίζουμε ότι με έναν φορέα διαχείρισης των υδάτων θα το λύσουμε, είμαστε γελασμένοι. Και βέβαια ξεκίνησε η εσωτερική αλλά και εξωτερική μετανάστευση. Στο δικηγορικό μου γραφείο, μόνο αυτό θα σας πω από το ρεπορτάζ της Θεσσαλίας, σειραίουν άνθρωποι για να ρωτήσουν πώς μπορούν να εκδώσουν βίζα για την Αυστραλία, για την Αμερική και για άλλες χώρες. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο 15ήμερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, χωρίς ολική ο κάμπος δεν πεθαίνει ποτέ τώρα, Ευαγγελία μου. Σε παρακαλώ, ο κάμπος είναι δύναμη. Πώς είναι δύναμη? Δημήτρη μου, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι κάμπος. Ναι. Είναι μέχρι εδώ το νερό. Πώς θα σας το πω αλλιώς? Και μέσα έχει κουφάρια ζώων. Ποιος κάμπος? Έχουμε άργυλο, λάσπη, που έχει επικαθίσει πάνω στα χωράφια. Εδώ είναι το χωράφι και εδώ είναι η λάσπη. Πώς θα καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα? Και εκτός αυτού, κύριε Έρχονται οι επιστήμονες και φεύγουν. Γιατί επλήγει και μέρος της θειότητας στην περιοχή του Δομοκού. Ναι, ναι, και εκεί πάνω. Οι αγρότες αναφέρουν ότι για να καθαριστούν τα χωράφια από τα φερτά υλικά, από μπάζα, ναι, πέτρες, ναι, λάστιχα, χρειάζονται 30-50 χιλιάδες ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει αύριο, αυτό είναι. Ναι, μια καλλιέργεια που πρέπει να επανασπαρεί. Ακριβώς. Ωραία, ερώτηση τώρα. Μισό λεπτό. Θεσσαλία δεν υπάρχει. ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Υπάρχει και είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Αυτό είναι ότι είναι πρώτο θέμα δεν είναι και... και στην κοινωνία. Και η Καρντάσια είναι πρώτο θέμα, αλλά δεν την... Μην δεν τον σας αρέσει η Καρντάσια. Σου λέω εγώ τώρα. ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και αρέσει και πάλι. Άρα είστε σαν θέλουμε, την Καρντάσια. Αν θέλουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα και αυτά που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εγώ εστιάζω κυρίως στη συζήτηση που γίνεται στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι γίνεται πρώτο θέμα συζήτησης. Και για θετικούς λόγους, και δεν μπορώ να κλείσω και τα μάτια στις εντάσεις που έχουν παρατηρηθεί το. Καλά, τώρα έχει γίνει χαμός δύο μέρες. Θεωρώ όμως ότι από τη Δευτέρα θα επικρατήσει η νυφαλιότητα. Μισό. Η ενότητα, κύριε Καπιταλιστή. Αυτή την ενότητα την απέμεινε. Εγώ θα απευθύνω έκκληση στα μεγαλύτερα σε ηλικία στελέχη, στα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανεξαρτήτως τις θέσεις που έχουν πάρει υπέρ του κυρίου Κασελάκη ή υπέρ της κυρίας Αξιόγλου, από τη Δευτέρα να καταστούν οι εγγυητές της ενότητας. Βεβαίως υπάρχει και το μεγάλο κεφάλαιο. Η αλήθεια είναι ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι παλαιότεροι, έχουν ταχθεί στο σύνολό του σχεδόν, αν δεν απατώ με Δημήτρη, ναι, αν κάνω λάθος, με την κυρία Αξιόγλου. Οι περισσότεροι. Το 90% μη σου πω και παραπάνω. Ανεξαρτήτως της προτίμησης, όχι δεν απευθύνομαι συγκεκριμένα σε κάποιον, απλά υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ στελέχη τα οποία σεβόμαστε άπαντες. Είτε στηρίζουμε τον έναν υποψήφιο, είτε την άλλη υποψήφια. Πρώτη, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα social media, στην κοινωνία, να επικρατεί μια ένταση. Πρέπει να επικρατήσουν όμως οι νυφάλιες φωνές, οι ψύχρεμες φωνές. Ο στόχος είναι η εκπόνηση ενός αξιόπιστου κυβερνητικού προγράμματος. Ο κύριος Φίλης πριν από λίγο είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν κερδίζεται από ναυτιλιακούς μπρόκερ. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Φίλη. Ένα μεγάλο ποσοστό των στελεχών, των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το 45% την Κυριακή στην Κάλπη, είπε ότι κερδίζεται ο Μητσοτάκης από τον κύριο Ερώτηση. Κασελάκη. Ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο εδώ, ο Γιώργος Τσίπρας πριν από λίγο, μας είπε ότι κάποιοι ενδεχομένως επισκοπού υπονόμευσαν με δημόσιες δηλώσεις τους. Είχαν στρατηγική ήττας δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Στάθη, όταν έχουμε αυτή τη μαζική παρουσία του κόσμου την Κυριακή στις Κάλπες, ανέλπιστη, κανένας δεν το περίμενε. Οι προβλέψεις μας και οι πλέον αισιόδοξες δεν έφταναν τις 150.000 ευρώ, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μέλη, όχι ευρώ. Μέλη. Ναι, μέλη, ναι.
ήμασταν με τη Θεσσαλία πριν και αυτό. Σωστά. Η Θεσσαλία τώρα τα μετράμε όλα με ευρώ. Άρα, με ευρώ, όταν βλέπουμε αυτή την μαζική προσέλευση του κόσμου, όταν βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται και πάλι πρώτο θέμα, όταν βλέπουμε αυτή τη δυναμική να αναπτύσσεται, θεωρώ ότι το να πυροβολούμε τα πόδια μας λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία δεν είναι ό,τι πιο σόφρον. Άρα, εγώ προτείνω νυφαλιότητα, ενότητα, ανεξαρτήτως προτιμήσεων. Μάλιστα. Καθώς Άγγελε, ο αντίπαλος, ο πολιτικός είναι απέναντι. Δεν βρίσκεται εντός στον τυχό. Αυτοί που γράφουν χιδεότητες κατά της Αχτσιόγλου στο... Καταδικαστέοι όλοι. Είτε κατά της Αχτσιόγλου, είτε κατά του Κασελάκη. Και πραγματικά, όταν γίνεται ένας διάλογος προεκλογικός, είναι ανθρώπινο να υπάρξουν και αυτά, αλλά δεν μπορούμε να εστιάζουμε στο τι έγραψε το κάθε τρολ, το τι έγραψε κάποιος στο Facebook. Θα μπορούσε να λήξει εύκολα, βρε παιδί μου. Μία δήλωση, δηλαδή, έβλεπα τόσες μέρες, ειλικρινά. Ότι το SMS αυτό το συκοφαντικό, ότι η Αξιόγλου ζήτησε την παρέτηση του Τσίπρα κλπ. Και γιατί δεν έβγαινε ο Τσίπρας να κάνει μία δήλωση, μία μισή σειρά και να πει ουδέποτε έγινε αυτό, το διαψεύδω κατηγορηματικά. Και μετά θα του ζητούσε, ο Κασελάκης κάτι και θα είχε μια αδεία του Κασελάκη για να κάνει πάλι μια δήλωση. Αφού δεν είχε απολύτως καμία. Κατενέ ορθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενεπλάκει καθόλου στη διαδικασία. Αν το έκανε μέσω του κυρίου Καρτερού, λέτε. Δεν πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρειάζεται ανθρώπους να μιλήσουν εξ ονόματός του. Αν ήθελε να μιλήσει, θα μιλούσε. Άρα θεωρώ ο Καρτερός ότι... δεν μίλησε εξ ονόματός του, θεωρώ λέτε. Ότι ορθότατα δεν έχει εμπλακεί σε όλη τη διαδικασία, καθώς αν αντιληφθούμε βάσει της αγάπης που έχει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ένα απλό του νεύμα τώρα, θα έδινε πολύ μεγάλο προβάδισμα. Εσύ με ποιόνεις. Εγώ από την αρχή, κύριε Καμπουράκη, επέλεξα να μην τοποθετηθώ υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Εγώ θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι δημοκράτες, σκεπτόμενοι πολίτες και δεν χρειάζονται ούτε χειραγώγηση, ούτε χαρτάκια. Αυτά τα θεωρώ άκρως παλαιοκομματικά. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι ή περισσότεροι ταχθήκαν υπέρ του ενός ή του άλλου. Η επιλογή μου ήταν να παραμείνω ενωτικός και να αγωνιστώ πρώτα απ' όλα για τη μεγάλη συμμετοχή και για την ενότητα. Πάμε λίγο και στο να δούμε τι έγινε χθες. Να μας δεχάνει ένα σχόλιο ο κύριος Συρίγος και τα χθεσινά για το θέμα της συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Καθώς η αντιπολίτευση, κύριε Συρίγο, έχει σηκώσει το θέμα της μη αναφοράς του δημόσιας μετά την συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν για την Κύπρο. Εκεί υπάρχει μια κριτική, όπως αντιλαμβάνομαι, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, ψάχνουμε να βρούμε κάτι για να πούμε. Στην προκειμένη, άκουσε παραδείγματι για ποιο λόγο λέει γίνει συνάντηση στο σπίτι της Τουρκίας. Η συνάντηση γίνεται εν αλλάξ, τη μία φορά σε ελληνικό έδαφος, την άλλη φορά σε τουρκικό έδαφος. Τώρα ήταν η προηγούμενη συνάντηση που είχε γίνει στη Νέα Υόρκη, ήταν σε ελληνικό έδαφος. Τώρα ήταν η σειρά να γίνει σε τουρκικό έδαφος, γι' αυτό έγινε στο σπίτι της Κύπρου. Ακούω το άλλο που λέτε για την Κύπρο. Για ποιο λόγο δεν αναφέρθηκε στην συζήτηση αμέσως για το Κυπριακό. Δεν ήθιστε όταν γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις και θέλεις να βρεθεί μία λύση, να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα, να πετάς πάνω στο τραπέζι όλα τα γκάθια τα οποία υπάρχουν. Όταν ρωτήθηκε χθες το μεσημέρι, όταν βρισκόταν σε συνάντηση με ομογενείς για το Κυπριακό, διατύπωσε με απόλυτη σαφήνεια τις θέσεις μας, τις οποίες, όπως είπε, ανέπτυξε και στον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο. Δεν γίνεται δεκτή η λύση των δύο κρατών. Η λύση θα πρέπει να είναι μια δίκαια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Έχει σημασία και τι θα πει στον ΟΗΕ, κύριε Συρίγο. Βεβαίως. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν δεν έθεσε αυτό το θέμα στη διμερή συζήτηση. Δεν βγήκε μετά τη διμερή συζήτηση να μιλήσει για αυτό το θέμα. Το έθεσε, όπως και πέρσι το είχε θέσει, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να ξέρεις δηλαδή κάθε φορά ποιο είναι το φόρουμ στο οποίο εσύ απευθύνεσαι και το τι λες. Εκτός αν θέλεις να πας εκεί πέρα και να πλακωθείς με τον άλλον. Υποτίθεται ότι τώρα προσπαθούμε να βρούμε μία λύση να προχωρήσουμε. Πόσο θα κρατήσει τώρα αυτό το μορατόριο, ηρεμία, τα ήρεμα νερά. Πόσο θα κρατήσει, λέτε. Δεν το ξέρω. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι σαφώς η Τουρκία οθήθηκε σε αυτό το πράγμα για διαφόρους λόγους. Το βασικό ήταν η κακή εικόνα που έχει η Αμερική λόγω των καλών σχέσεων που έχει η Τουρκία με τη Ρωσία, το ουκρανικό που υπάρχει, η ανάγκη για οικονομική βοήθεια από τη Δύση. Αυτό το παράθυρο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η ελληνική διπλωματία και να δει αν μπορεί να υπάρξει μια επόμενη μέρα λίγο διαφορετική. Κρατάμε μικρό καλάθι,
Είναι δεδομένο αυτό. 49 χρόνια συζητάμε πάνω κάτω και δεν έχει βρεθεί λύση. Αλλά είμαστε, από την ώρα που ανοίγει αυτό το παράθυρο, καλό είναι να το εκμεταλλευτείς, μήπως υπάρξει κάποια διαφορετική κατάσταση αύριο το πρωί. Θα είναι καταστροφή να πάρει τα F-16 η Τουρκία? Όχι, καταστροφή δεν είναι. Αλλά όσο καθυστερεί να τα πάρει, τόσο βρίσκεται σε μειονέκτη. Εδώ είμαστε ένα βήμα πριν να μην πάρει τα F-35. Να τα πάρει τα F-35. Όχι, τα είμαστε ένα βήμα πριν τα πάρει. Και πήγανε μόνοι τους και πυροβολήσαν τα πόδια. Άρα, κύριε Συρίγο. Αν μου επιτρέπετε, τα F-35 τα έπαιρνε. Είχε βγει ήδη το πρώτο F-35. Ναι, είχε πάει ο Τούρκος πιλότος στην Αμερική. Εκπαιδευόταν στο F-35 και πρόκειται να πετάξει στην Αμερική σε 6-7 μήνες. Αυτή δεν ήταν καμιά επιτυχία δικιά μας. Μόνοι τους πήγαν και πάγαν τα μούτρα τους. Να ρωτήσω, αν τώρα... Μόνοι τους πέσανε πάνω στο ξύφος τους. Εγώ το λέω αυτό γιατί φοβάστε, είναι απλοϊκή προσέγγιση αυτή, μήπως πάρει τα F-35 και το γυρίσει πάλι τούμπα ο Ερντογάν. Τα F-16. Υπάρχει πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο. Μην ξεχνάμε ότι η ιδεολογία της Τουρκίας είναι μια ιδεολογία Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πλέον, η οποία έχει την αντίληψη του κυρίαρχου κράτους της περιοχής, γύρω από το οποίο θα υπάρχουν κράτη. Ωραία, και κάτι τελευταίο. Τον Κασελάκη, πώς τον βλέπεις, κύριε Συρίγο? Διότι για τον Κασελάκη μιλάμε σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει και κανένας άλλος να μιλήσει γιατί οτιδήποτε. Γελά. Κοιτάξτε, παρακολούθησα χθες από περιέργεια να δω τι λένε για τον κύριο Κασελάκη. Και διαπίστωσα ότι το κύριο πράγμα με το οποίο ασχολούνται είναι το lifestyle. Πήγε στο τάδε γυμναστήριο, παρήγγειλε πίτσες, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Όχι πίτσες. Γυμνασμένο. Όχι πίτσες. Όχι πίτσες. Ναι, γυμνασμένο. Όχι πίτσες. Πιο υγιεινά πράγματα. Πήρε. Όχι, για να κεράσει τους συνεργάτες του. Α, λέει, για τους συνεργάτες. Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Ναι. Το έχει λοιπόν, όλο το ρεπουτάζ. Το λέω αυτό. Έκασα περίεργα άρα πραγματικά. Άρα και εσείς τα βλέπατε όλα, κύριε Συρίγο. Και τις πίτσες τις είδατε. Τι να κάνει, θέλει, δεν θέλει, όπου και αν γύρναγε. Ο Καμπουράκης δεν τις είδε, εσείς τις είδατε. Όχι, χθες δεν έφαγε πίτσες. Πίτσες δεν έφαγε προχθές με τον Μητσαδόρο. Ξέρετε και μέρα-μέρα τι τρώει. Και τι βερμούδα φοράει. Εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά όλα. Έκατσα, κυρία Λιακούλη, το βράδυ, μπήκα στο YouTube και έγραψα Κασελάκης να δω τι θα μου βγάλει. Και όλα όσα μου έβγαλε ήταν lifestyle. Τέλος πάντων, για να μιλήσω τώρα επί της ουσίας, περιμένω να ακούσω πολιτικές θέσεις. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Μου προκαλεί εντύπωση μου θυμίζει λίγο αυτή την κατάσταση Κοσκοτά, σας ομολογώ. Κοσκοτά. Όπου... Ναι. Κοσκοτάς, ναι. Εμφανίζεται ένας άνθρωπος από το πουθενά, χωρίς να ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν, και ξαφνικά υπάρχει μια μετεωρική άνοδος. Ελπίζω προφανώς. Ναι, γιατί τώρα είναι λίγο εδώ που τα λέμε. Στη χώρα να έχουμε πατέρα πρωθυπουργό, αδερφή υπουργό, ανιψιό δήμαρχο για να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε. Με συγχωρείτε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν βρίσκονται 100 χρόνια στην πολιτική για να αναλάβουν τις τύχες ενός κόμματος. Πάντως είναι κακό συνειρμός ο Κοσκοτάς με βάση την κατάληξη. Θα έλεγα δεν είναι πολύ δόκιμο, κύριε Συρίγο. Πέρσι το Σεπτέμβριο τον ξέρατε. Κύριε Συρίγο, τον είχατε ξανακούσει. Πόσα χρόνια θα έπρεπε να τον ξέρουμε? Τον είχατε ξανακούσει. Ποιο είναι το όριο? Θα εγώ να προσωπικώς, τον κύριε Σαρακιώτη, τον άκουσα. 10 χρόνια. Τον άκουσα πριν από ένα μήνα περίπου. Αυτό θα είναι περίεργο. Προσωπικώς, κύριε Σαρακιώτη, θεωρώ. Καλά, αξία για την πολιτική δεν έχει αυτό πολύ μεγάλη εδώ. Προσωπικώς, αν ένας άνθρωπος, κύριε Σαρακιώτη, μπορεί θεωρώ να, ότι... σε μια ισοκομματική διαδικασία να επιτύχει το 45% μόνο με ένα μήνα παρουσία, σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό δείχνει, κύριε Σαρακιώτη, το επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι και ο τρόπος που το πετυχαίνει κανείς. Αυτό δείχνει το επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εσείς αν βγείτε γυμνός στην πλατεία Συντάγματος, νομίζω ότι όλα τα φώτα θα έρθουν. Καλά, μισό λεπτό τώρα. Ούτε γυμνός είναι ούτε Κοσκοτάς. Ακούω ακραία πράγματα. Κοσκοτάς από τη μια κατάφερε από την άλλη. Ακούστε, στην πολιτική. Θυμήθηκα τον νέο άνθρωπο, κυρία Λιακούλη, ο οποίος εμφανίστηκε πριν από μερικά χρόνια, χωρίς να ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν. Και πήρε μια τράπεζα και πήρε το τραπεζικό σύστημα. Ναι, πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα. Απαντώ και στις δύο πλευρές, λέγοντας ότι στην πολιτική πρέπει να δεις και τους όρους με τους οποίους βγαίνει στο προσκήνιο. Άλλος επιλέγει τον πολιτικό λόγο, τη σεμνότητα, τη θέση κλπ. Άλλος επιλέγει το άλλο στυλ, το lifestyle. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κρίσιμο για τον κύριο Κασελάκη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε για την Κύπρο. Εντάξει. Δεν είναι αυτό όμως, κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη. Νομίζω ότι σε επίπεδο χρόνου τουλάχιστον. Δεν αδικηθήκατε, κύριε Λιακούλη. Σας παρακαλώ τώρα, μην μας τα λέτε αυτά. Είπε ο κύριος Συρίγος, για παράδειγμα, για την μία αναφορά
του Κυπριακού χθες και δεν μας δώσατε τον κυρία λόγο Λιακούλη, να πούμε όταν ήταν, ότι... Κυρία Λιακούλη, όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική περίοδο, αφιερώναμε πάρα πολύ χρόνο στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Όχι, όχι. Τώρα αφιερώσαμε παραπάνω χρόνο στο του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για την ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Του Κυπριακού δεν σας έχουμε αδικήσει ποτέ. Μόνο αυτό να αναφέρω, πέστε, κύριε Στάθη. Η μία αναφορά του Κυπριακού θέματος χθες από τον Πρωθυπουργό σε καμία ανακοίνωσή του ήταν για μας πραγματικά μία ήττα στα σημεία. Θα πρέπει να το ξαναδείτε το θέμα, γιατί την προηγούμενη ακριβώς μέρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφέρθηκε ο κύριος Ερντογάν με τον συγκεκριμένο τρόπο που αναφέρεται, ονομάτισε μάλιστα το νέο κράτος που επιθυμεί να έχει στα κατεχόμενα. Κάνετε μια κουβέντα και εσείς, κύριε Σαρακιώτη, γιατί τώρα δείχνουμε τον κύριο Σαρακιώτη. Μισό λεπτό, κύριε Συρίγο. Θυμηθείτε την πρώτη παρουσία ως πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης που παρέστη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν ανέφερε, ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που δεν ανέφερε καν το όνομα της Κύπρου. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια συνέχεια στην τακτική του κύριου Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ευχαριστούμε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Θα την περιμένουμε να την ακούσουμε. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.